χωρίς καμία δέσμευση για το ενδεχόμενο πρόωρης προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, ολοκληρώθηκε το επίσημο κομμάτι της επίσκεψης Βορύδη στην Κρήτη. Μιλώντας από τα Ανόγια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δέχτηκε επανειλημμένα ερωτήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η αγωνία των αγροτών του νησιού έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ωστόσο, επανέλαβε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομικά, όπως και κόστους για τους τόκους που πρέπει να καταβληθούν, τα οποία δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να δοθεί ανάσα στην αγροτική οικονομία της χώρας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτά, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε επιλύσει τώρα για να απαντήσω με σαφήνεια και καθαρότητα στο ερώτημά σας, ναι ή όχι. Επομένως, θα σας έλεγα ότι το επόμενο 15ήμερο θα μπορώ να το απαντήσω αυτό, αφού όμως έχουμε λύσει τα νομικά μας θέματα. Είναι ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο. Ανοιχτό είναι και εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Απλώς σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια δέσμευση στην πλάτη του Υπουργείου ότι θα γίνει κάτι σχετικό. Γιατί δεν ξέρουμε το νομικό περιβάλλον. Μπορεί να θέλουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Χρειάζεται να βρούμε τις ισορροπίες, να δούμε τις προβλέψεις, να δούμε τους κανονισμούς, να δούμε τις εξασφαλίσεις, να δούμε αν γίνεται να υπάρχουν εκχωρήσεις. Δεν θέλω να σας μπερδέψω σε μια νομική συζήτηση. Λέω ότι δουλεύουμε γι' αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αντιθέτως, όπως είπε, τέλος Ιουλίου έως τις πρώτες μέρες του Αυγούστου θα έχουν καταβληθεί οφειλές αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Εξυγιαίνουμε τα δημόσια οικονομικά, εξυγιαίνουμε τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να πιστώσουμε στους λογαριασμούς των αγροτών πολύ πιο γρήγορα. Έχει ήδη καταβληθεί το 65%, το υπόλοιπο 35%. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα μπορούμε να κάνουμε την αποπληρωμή όλων των οφειλών αποζημιώσεων από το 2019. Άρα φέρνουμε πολύ πιο κοντά την εξόφληση αυτού του 35%. Σύμφωνα με τον Μάκη Βορύδη, σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για το πρόγραμμα αναμπέλωσης που θα δώσει νέα πνοή στην αγροτική παραγωγή της Κρήτης. Κάτι το οποίο το πιστεύω. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια γενναία πολιτική στον συγκεκριμένο κομμάτι, στη συγκεκριμένη πολιτική της αναμπέλωσης. Θεωρώ ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Έχει μια κατεύθυνση και εσωτερικής αγοράς αλλά και εξαγωγική η αναδιάρθρωση και του επιτραπέζου σταφελιού και της σταφίδας. Είπα όμως το εξής, ότι αυτό μπορούμε να το δούμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, στο καινούριο, αλλά μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να δούμε αν υπάρχει νομική δυνατότητα και πρέπει να λύσω δύο θέματα. Εδώ υπάρχουν δύο νομικές εκκρεμότητες, προκειμένου να ξεκινήσει ως ένα πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και να συνδεθεί εν συνεχεία με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Είπα ότι θα απαντήσω στα δύο αυτά ερωτήματα μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε από την επόμενη χρονιά να τρέξουμε αυτό το πρόγραμμα ή πρέπει να περιμένουμε το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.